Κατάληψη στα γραφεία του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε σήμερα από εργαζόμενους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με την επιθυμία να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματα που δημιουργεί το νομοσχέδιο και η ίδρυση του κοινού ασφαλιστικού φορέα που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και στο Ταμείο τους. Κύριο σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί μεταφορά της περιουσίας και των αποθεματικών του ΤΙΔΚΙ στο κοινό ταμείο. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλη η περιουσία που υπάρχει στο ασφαλιστικό μας ταμείο, τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη, μετακινείται αυτή στον ενιαίο φορέα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η ακίνητη περιουσία του ΤΙΔΚΙ, όσο και το αποθεματικό το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι σημαντικό και εύρωστο, είναι χρήματα των εργαζομένων αποκλειστικά από τις κρατήσεις που του γίνονται για τις ασφαλιστικές του εισφορές, και προκειμένου να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημά της με τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, κάνει την προσπάθεια αυτή να πάρει τα αποθεματικά του δικού μας ταμείου και να τα μεταφέρει για να μπορέσει να ξεπληρώσει υποχρεώσεις των άλλων ασφαλιστικών ταμείων. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει και περικοπές των παροχών μας. Δηλαδή στο νέο ενιαίο φορέα όπου θα ενταχθεί το ΤΙΔΚΙ ή που ετοιμάζει η κυβέρνηση να εντάξει το ΤΙΔΚΙ, στον κανονισμό λειτουργία τους έχει σημαντικότατες περικοπές σε ό,τι αφορά τις παροχές υγείας των εργαζομένων. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι και σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε το πρόβλημα των εργαζομένων στο ΤΙΔΚΙ, όπου ενσωματώνονται στο νέο φορέα με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο μισθολογικά σε αυτούς όσο και ασφαλιστικά. Στόχος είναι ένας και συγκεκριμένος. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΙΔΚΙ, ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά και το μεγάλο αποθεματικό που έχουν αποκομίσει από τα τόσα χρόνια από τις εισφορές τις δικές μας. Λοιπόν, οι υπηρεσίες, τουλάχιστον στο νομό Θεσσαλονίκης, ήταν από τις καλύτερες που μπορούσαν να παρέχουν το ΤΙΔΚΙ Θεσσαλονίκης. Το νομοσχέδιο θα έχει επιπτώσεις και στις παροχές υγείας των εργαζομένων, αλλά και στα εισοδήματά τους, τόνισαν οι εκπρόσωποι τους. Η σημερινή κυβέρνηση, αθετώντας ουσιαστικά και τις υποσχέσεις της προεκλογικά, προχωρεί άμεσα στην εξαφάνιση του ταμείου του ΤΙΔΚΙ. Από τη στιγμή που παίρνει πλέον όλα τα αποθεματικά του ταμείου και τα μεταβιβάζει, αποθεματικά τα οποία δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια οι πριν από εμάς, οι σημερινοί υπάλληλοι, παίρνει το αποθεματικό, το μεταφέρει στον ΟΠΑΔ, μεταφέρει υπηρεσίες, μεταφέρει προσωπικό και στην ουσία δημιουργεί έναν καινούριο φορέα. Το πολύ νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή αποτελεί το σημείο αιχμής και για τις υπόλοιπες αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει στον τομέα της υγείας στη χώρα μας.